δούμε το γκάλωπ σχετικά με το τι λέτε εσείς οι ίδιοι και με το αν ζητάτε αποδείξεις. Ας μην ξεχνάμε και εκείνο το παλιό σλόγγαν, αν αγαπάς την Ελλάδα, ζητά απόδειξη. Βλέπω είστε ειλικρινής φορολογούμενος, και ντρέπεστε να ζητάτε αποδείξεις. Ή μήπως το ξεχνάτε. Μήπως όμως έτσι τραβάτε τα βάρη των φοροφυγάδων. Μέχρι πότε θα ανέχεστε να ζουν σε βάρος σας? Αντισταθείτε, ζητήστε αποδείξεις. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Όταν αγοράζετε κάτι ζητάτε απόδειξη? Πάντα. Ζητάμε, αλλά και να μην ζητήσουμε, εφόσον μας έχουν βάλει στην κληροτίδα και μας έχουν κάνει τζογαδόρους, το ίδιο έρχεται. Όταν αγοράζετε κάτι ζητάτε απόδειξη? Βεβαίως. Από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους? Αυτοί πότε μας δίνουν, πότε δεν μας δίνουν. Μας κάνουν ένα σκόντο στη δουλειά που θα κάνουν και το αποφεύγουν. Δεν ήρθανε εμένα να μου κάνουν στην κουζίνα κάτι, αν την ενώσουν, δεν μου έδωσε απόδειξη. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω κάποιο αυτή που να μην έχω πάρει απόδειξη. Ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Δεν χρησιμοποιούμε και κάθε μέρα. Όταν χρησιμοποιούμε, παίρνουμε απόδειξη από ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Παλιά δεν παίρναμε συνήθως. Το παλιά δεν παίρναμε συνήθως. Συνήθως δεν δίνουν κιόλας. Οι δικηγόροι, οι γιατροί. Αυτοί είναι συνήθως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ποιοι επαγγελματίες δεν δίνουν συνήθως απόδειξη? Κανένας δεν δίνει, κόριτσι μου. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Τελικά, κύριε Κολλή, ποιος φταίει? Εμείς δεν ζητάμε όσες πρέπει ή οι επαγγελματίες τελικά ό,τι μπορούν να γλιτώσουν το κάνουν και δεν κόβουν αποδείξεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ένα μεγάλο θέμα η αποδείξη στην Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει το αίσθημα ότι ζητάει απόδειξη. Αλλά από την άλλη πλευρά, όπως είναι το φορολογικό σύστημα σήμερα στημένο, η κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τον επιχειρηματία του στοιχίζει πάνω από 75% επί της αποδείξεως. Άρα λοιπόν το βάζει σε ένα δίλημα και να θέλει ο φορολογούμενος να πάρει απόδειξη, νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκδοθεί σήμερα απόδειξη. Αυτό το γνωστό σκόντο που καμιά φορά, όπως ακούσαμε και τους ίδιους άνθρωπους, το ξέρουμε εντάξει από τη ζωή μας, μπαίνει σαν κίνητρο για να μην πάρουμε απόδειξη. Να δούμε όμως, εσείς έχετε συγκεντρώσει και έχετε αποτυπώσει και τα στοιχεία, σε ποιες περιπτώσεις τα πρόστιμα είναι όντως βαριά καμπάνες, όπως λέμε, και σε ποιες μάλλον χάδι. Ναι. Αν το πάρουμε συγκριτικά με άλλες εποχές, τα χάδια είναι πολλά που έχουμε τώρα. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες ανισότητες, οι οποίες πρέπει να σχολιαστούν. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ και θέλω να το προσέξουμε όλοι και ειδικά οι επιχειρηματίες, οι επιδευματίες γενικότερα είναι, ότι όταν μιλάμε, αυτά είναι τα πρόστιμα του κώδικα, που λέγαμε και παλιά. Έρχονται και άλλα πρόστιμα από πίσω. Είναι τα πρόστιμα μετά που έχουν οι φορολογικοί έλεγχοι και είναι μετά και τα πρόστιμα του ποινολογίου. Άρα έτσι, είναι μια λοιπόν, σειρά, μια αλυσίδα είναι προστήμων. Μια αλυσίδα, τα βλέπουμε μπροστά. Όπως τώρα, παραδείγματος χάρη, καταργήθηκε το πλήθος των αποδείξεων. Εάν κάποιος πιάσει ένας έλεγχος κάποιους που δεν έχουν εκδώσει αποδείξεις, δεν έχει σημασία αν είναι 2, 5 ή περισσότερες. Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ για τα προγραφικά βιβλία και 1000 ευρώ για τα διπλογραφικά βιβλία, τα β' και γ' κατηγορίας που λέμε εμείς οι φοροτεχνικοί. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι υπόλοιπες συνέπειες παραμένουν. Δηλαδή η επιχείρηση, κάνοντας εφαρμογή άλλων διατάξεων νόμων, όπως το 25-23 που είναι το ποινολόγιο, μπορεί να προβεί, αν είναι πάνω από 10 οι αποδείξεις σε 2 ημέρες στην αρχή. Κλείσιμο της επιχείρησης, το λουκέτο το περίφημο που λέμε, και αν επαναληφθεί μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, πηγαίνουμε για περισσότερες μέρες και τα υπόλοιπα. Άρα, λοιπόν, είχαμε δει και στους προηγούμενους ελέγχους σε επιχειρήσεις, ιδίως υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και εδώ θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, ότι γιατί αυτή η πράξη, εντάξει, κάπου μπορεί να είναι λογική, αλλά εδώ έρχεται και η δικαιοσύνη και μπαίνει στη μέση. Για πείτε και μας. Μπαίνουν τα τοπικά πρωτοδικεία, γιατί λέει ο νόμος που αφήνει παραθυράκια, και αυτά είναι τα κακό σχήματα που υπάρχει στην νομολογία την ελληνική. Έρχεται λοιπόν ο νόμος, αφήνει παραθυράκι και λέει ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφύγει στο πρωτοδικείο. Πηγαίνει λοιπόν, ενώ έχει σφράγισει ένα μήνα, παραδείγματος χάρη την επιχείρηση, η ΔΟΗ, πηγαίνει στο πρωτοδικείο και παίρνει αναστολή της αποφάσεως. Εντάξει, για να κρίνει όμως προφανώς το δικαστήριο ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, είναι και αυτό μια περίπτωση που οφείλουμε να το σεβαστούμε. Βέβαια, ψηφοποιεί όλες τις υποθέσεις. Βεβαίως, σεβόμαστε δικαιοσύνη. Αλλά κάποια πράγματα, όταν δεν έχει εκδώσει 25 αποδείξεις, τι μπορεί να το δικαστήριο να πει? Είναι ένας προβληματισμός. Μπορεί κάτι να είδε ο δικαστής στην πρωτοδικείου. Οφείλουμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Για να δούμε τώρα. Εδώ βλέπουμε πιο βαριά πρόστιμα για 5, 10, ακόμα και 20.000 ευρώ. Σε ποιες περιπτώσεις? Κοιτάξτε, όταν πειράζουμε ταμιακές μηχανές, είτε είναι αυτός που χρησιμοποιεί, είτε είναι αυτός που κάνει τεχνική υποστήριξη, είτε είναι αυτός που έχει τις ταμιακές μηχανές και έχει πάρει την έγκριση. Ο κατασκευαστής βλέπουμε όμως ότι έχει πιο υψηλό πρόστιμο από τον κάτοχο.
Αυτοί γιατί να πάρουν πρόστιμα? Αυτοί έχουν κατευθείαν οι δύο τελευταίοι, οι πάροχοι της τεχνικής υποστήριξης και ο άλλος που βγάζει τη ταμιακή μηχανή πειραγμένη, δεν χρειάζεται να πάρει καθόλου πρόστιμο. Δηλαδή για να το καταλάβει έχει άμεση και ο κόσμος. Και φυλάξη για μένα έπρεπε το πρόστιμο. Επειδή είστε πάντα έτσι λίγο στις απόψεις. Είμαι πραγματικά. Λοιπόν, απλώς επειδή όντως έχει ενδιαφέρον αυτό, μιλάμε για καταρχήν πειραγμένες ταμιακές ή ταμιακές οι οποίες αφήνουν το τεχνικό περιθώριο όπως οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, θα έλεγε κάποιος. Ο κάτοχος, αυτός που ενδιαφέρεται, να τις πειράξει και να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε, εντάξει, το ίδιο αποτέλεσμα εξάγουν και δύο πράξεις. Το καταλαβαίνετε, αυτές. Ξέρετε που εστιάζει. Είναι άλλο να ξεκινάμε από την αρχή. Γιατί κάποιος θα έλεγε ότι τα πιο υψηλά πρόστιμα θα έπρεπε να είναι σε αυτόν ο οποίος τελικά μπαίνει στη διαδικασία και επιλέγει μια τέτοια ταμιακή ή, εν πάση περιπτώσει, την πειράζει έτσι περαιτέρω. Διαφωνείτε, κύριε Κολιέ μου. Διαφωνώ, γιατί πρώτον εκείνο τα πρόστιμα τα θεωρώ ότι είναι και χαμηλά κιόλα. Γιατί όταν έχουμε παρέμβαση είναι καθαρή απάτη. Οπότε εδώ πέρα τι να συζητήσουμε. Είναι το ταβάνι δηλαδή τα χρήματα που βλέπουμε. Το ταβάνι είναι οι ποινές πάλι που έχουμε με την φορολογία, του υπόλοιπου νόμου, του ελεγκτικού και το ποινολόγιο. Αυτό είναι το ταμιακό. Ο κώδικα πάντα αφορά κάποιε καταβολέ. Και ήθελα να σχολιάσω πάλι στο πρώτο στοιχείο αυτό ότι υπάρχει μια αδικία όπου έχουμε. Την έχει διαφορά. Συλλαμβάνεται ένα σε ένα καφενείο, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Έχουμε και εμεί η υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε και την Άρτα και την Φιλιππιάδα και τα μέρη τα δικά μα. Όχι μόνο, όχι μόνο. Ναι, γι' αυτό λέω. Έχουμε και τα δικά μα τα μέρη. Σε ένα καφενείο λοιπόν εκεί πέρα συλλαμβάνεται ένα που δεν έχει έδωσει μία απόδειξη. Έχει 500 ευρώ πρόστιμα κατευθείαν για τον έλεγχο, αναέλεγχο. Υπάρχει και άλλη μία περίπτωση που κάποιο που έχει μια μεγάλη εταιρεία και δεν εκδίδει κάποια τιμολόγια αυτών που να το βγάλουν, να φύγουν τα φορτηγά, θα συλληφθεί ένα φορτηγό. Έχει πάλι το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Και αυτό είναι λίγο δυσανάλογο. Καταλαβαίνουμε την διαφορά. Για να δούμε και το τελευταίο. Και δεν υπάρχει και ελεκτική διαδικασία. Γιατί αν πάμε παραπέρα, αυτός που αν δεν έχει εκδώσει 5-7 αποδείξεις θα φάει 2 μέρες κλείσιμο η επιχείρηση. Ο άλλος που βγαίνει με τα φορτηγά και κάνει έξω διακίνηση χωρίς παραστικά, πού θα του βρουν 10 φορτηγά? Δεν ξέρω αν υπάρχει μέτρο στην παρανομία. Λοιπόν, προφανώς θα έπρεπε. Να δούμε όμως για να προλάβουμε και τα τελευταία στοιχεία εδώ στην κάρτα. Αυτά τα 100 ευρώ λέτε ότι είναι για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων. Είναι η μύθη περίφημη που κάνουμε κάθε τρίμηνο τώρα. Ήταν πιο μεγάλα τα πρόστιμα, πήγαν στα 100 ευρώ. Εντάξει, είναι μία από τα βάρη που έχουν πάρει πλέον. Αυτή η τυπικότητα, τώρα το ρωτάω γραφεία. Επειδή είμαι σε γνώση, αυτή η τυπικότητα, εν πάση περιπτώσει, των βιβλίων, τα οποία ακόμα και αν δεν ασκείς αυτό το επάγγελμα, το δεύτερο, οτιδήποτε που είναι τα βιβλία, εξακολουθείς να έχεις την υποχρέωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων σε κάθε περίπτωση ή μόνο από ένα ποσό και πάνω? Από σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και αυτό εδώ πέρα είναι τα βάρη των φοροτεχνικών που έχουν λάβει τώρα. Κάθε τρίμηνο υποβάλλουμε καταστάσεις και έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε αντικαταστήσει το Υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ενέργειες, μόνο στα έσοδα. Μόνο εκεί είναι. Έχουμε αντικαταστήσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι έχει σημασία έτσι να τα τονίζουμε καμιά φορά τα πράγματα. Ναι, και να τα λέμε για λίγο πιο. Λοιπόν, όντως, για να τα θυμόμαστε και να είμαστε κι εμείς πιο συνεπείς. Χρειάζεται. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες.